θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση της περιφέρειας, γιατί μέσα από το περιφερειακό μας πρόγραμμα, από το ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούμε 14 νέα ασθενοφόρα τα οποία έρχονται τμηματικά στην 7η ΥΠΕ και επίσης και άλλα ασθενοφόρα τα οποία θα έρθουν στο ΕΚΑΒ. Μέσα από αυτή την προσπάθεια και τη συνεργασία δίνουμε μια καλύτερη παροχή υπηρεσιών σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη για τις μετακινήσεις. Και προχωρούμε και στα επόμενα προγράμματα για να αγοράσουμε και άλλα ασθενοφόρα, ούτως ώστε η Κρήτη να μην έχει κανένα παράπονο για τη μη εκπλήρωση των στόχων που έχουμε βάλει για την αγορά των ασθενοφόρων. Μια εξαιρετική μέρα σήμερα για την 7η Οικονομική Περιφέρεια Κρήτης, μια εξαιρετική μέρα για την Περιφέρεια Κρήτης γενικότερα. Σε συνέχεια του μεγάλου διαγωνισμού για τα 14 ασθενοφόρα 4x4 diesel που αφορούν προμήθεια για τους 4 νομούς υγειονομικής περιφέρειας και στη συνέχεια των 2 που έχουμε δώσει στο Κέντρο Υγείας Πηλίου και στο Κέντρο Υγείας Μυρών, σήμερα παραδίδουμε τα επόμενα 4. Αφορούν το Κέντρο Υγείας Αρκαλοπορίου, το Κέντρο Υγείας Σφακίων, το Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής και Κισάμου. Ακολουθούν τα υπόλοιπα 8, τα οποία θα τα έχουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου, για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. Να είστε όλοι καλά. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης υποδεχόμαστε άλλα 4 σύγχρονα ασθενοφόρα τετραπλής κίνησης, τα οποία θα βοηθήσουν και θα συνδράμουν στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας στο Κέντρο Υγείας Κισάμου, στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, στο Κέντρο Υγείας Φακίων και στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής. Επιπλέον, ένα από αυτά που βρίσκεται σε καλή κατάσταση θα βρεθεί την Παρασκευή στο νησί της Γάβδο, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθάει και εκεί τους συμπολίτες μας σε περίπτωση ανάγκης. Και έτσι, καθημερινά η Υγειονομική Περιφέρεια προσπαθεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες υγείας για όλους τους συμπολίτες μας, όπου και αν βρίσκονται αυτοί. Ήθελα σήμερα, ήρθαμε, παραλάβαμε το ασθενοφόρο του για το Δήμο Σφακίου, το καινούριο. Και συγκεκριμένα ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε όλοι μας, τον Περιφερειάρχη που διαμέσου της Περιφέρειας χρηματοδοτήθηκε, το διοικητή του ΣΥΠΕ, κ. Βασιλείου, τον υποδιοικητή του κ. Αγαπίου. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε και τους Περιφερειακούς Συμβούλους του Νομού Χανίων, οι οποίοι και αυτοί βοήθησαν. Και συγκεκριμένα και ο αείμνηστος Μανούσος Βουλουδάκης, και αυτός είχε βάλει τη βοήθειά του γι' αυτό. Και ευχαριστούμε και πάλι όλους οι οποίοι εμπλέκοντας αυτό που να καταφέραμε για να πάρουμε σήμερα το ασθενοφόρο στα Σφακιά. Η έλευση του καινούριου ασθενοφόρου εμπεδώνει σε μια περιοχή οργή το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους. Πρέπει να ξεχνάμε ότι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν οικισμοί που απέχουν 60 χιλιόμετρα και ο κοντινότερος 16 χιλιόμετρα. Και από το κέντρο υγείας Μυρών 30. Άρα οι αποστάσεις είναι μεγάλες, άρα καλό ήταν που έχουμε ένα ασθενοφόρο σύγχρονο, εκτός την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας, αλλά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι καλύτερες. Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτή και πρώτα την περιφέρεια και ελπίζουμε να υπάρχει προσωπικό και να μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες.